Κάτω η νέα συμφωνία της βαρβαρότητας και της ντροπής. Μόνο στη δική μας δύναμη, μόνο στην οργάνωσή μας μπορούμε να στηριζόμαστε. Ετοιμαζόμαστε για νέους, πιο σκληρούς και δύσκολους αγώνες. Όλοι σε λίγο στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Εμείς οι άνεργοι της Καλαμάτας δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτε πια και να ελπίζουμε. Αποκαλύφθηκαν όλα, οι μάσκες έπεσαν. Το τρίτο μνημόνιο είναι εδώ για να προσθεθεί στα δύο προηγούμενα. Δεν έχουμε καμία άλλη διέξοδο παρά μόνο να παλέψουμε και να το καταργήσουμε. Όλοι μαζί ενωμένοι, αλληλέγγυοι, κανένας μόνος του σε αυτή την κρίση και σε αυτό το μνημόνιο. Και να σκεφτούμε λίγο και να απευθυνθώ και λίγο στο θυμικό μας τι θα απαντήσουμε στα παιδιά μας μεθαύριο. Τι κάναμε για αυτή την εποχή, τι παλέψαμε και τι παρακαταθήκη τους αφήνουμε. Γι' αυτό καλώ όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα με τις μικρές του ή μεγάλες του διαφωνίες με το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ, όπως και εμείς, να συμπαραταχθεί και να παλέψει με όλες τις δυνάμεις. Γιατί μόνο με αυτοοργάνωση, αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα που τώρα τα βαφτίζουν συμφωνία, αλλά ξέρουμε πολύ καλά τι είναι. Αγώνας πάλι για την ανατροπή, παιδιά, τίποτα άλλο. Μέλος της Ομιακής Επιτροπής Μεσσηνίας του ΚΚΕ. Θέλουμε να απευθύνουμε ένα ιδιαίτερο κάλεσμα στους ανθρώπους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, στους ανθρώπους που τώρα είναι προδομένοι, που είναι οργισμένοι, που είναι απογοητευμένοι. Να μην τους πάρει από κάτω, να μην κάτσουν σπίτι τους, να μην επαναπαυτούν στον καναπέ. Να δουν ότι υπάρχει μια άλλη πρόταση. Είναι η πρόταση του ΚΚΕ. Να ξεπεράσουν, να τις διατηρήσουν, αλλά να ξεπεράσουν τις όποιες διαφωνίες έχουν με το ΚΚΕ. Να συζητήσουμε, να βγούμε στους δρόμους, να διαβάσουμε αυτά που λέει το ΚΚΕ για να βρούμε ένα κοινό μέλλον. Δεν είναι ώρα για απογοήτευση, δεν είναι ώρα για ανάθεμα, δεν είναι ώρα για να πάμε σε άλλα σχήματα, σε αναχώματα που θα φτιαχτούν το επόμενο διάστημα, τα οποία είναι η ίδια όψη του ίδιου αντιλαϊκού νομίσματος, που θα μας φέρουν βίαιη φτωχοποίηση, που θα μας ρίξουν στα δόντια και στα νύχια των μεγάλων δυνάμεων, σε αυτούς που θα έρθουν να αγοράσουν την Ελλάδα σε τιμές φτήνιας. Δεν αποτελεί εναλλακτικό σχέδιο η δραχμή όπως μας τη λένε. Εναλλακτικό σχέδιο είναι μόνο αυτό που προτείνει το ΚΚΕ, που σημαίνει διαγραφή του χρέους, έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και κοινωνικοποίηση των μεγάλων μέσων παραγωγής. Αυτό είναι το μέλλον και καλούμε οποιονδήποτε, ό,τι και αν ψήφισε, ό,τι και αν έχει μέχρι τώρα κάνει, να το σκεφτεί, να το διαβάσει και να ακολουθήσει το ΚΚΕ παρά τις όποιες διαφωνίες που μπορεί να έχει μαζί του. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες είναι το αποτέλεσμα μιας αδιέξοδης πολιτικής που ακολούθησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ο λαός μας τώρα να βγάλει τα συμπεράσματά του για το πώς φτάσαμε από τις υποσχέσεις για κατάργηση των μνημονίων στο νέο χειρότερο μνημόνιο Τσίπρα. Τα αδιέξοδα έχουν να κάνουν με την εξοφλημένη συνταγή της κυβερνητικής δήθεν αριστερής διαχείρισης εντός των τυχών της Λυκοσυμμαχίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, της εξουσίας των μονοπωλίων.